γυρίζοντας τη σκέψη μου προς τα πίσω όσο μπορώ να θυμηθώ. Και από εκεί θέλω να πάω όσο μπορώ πολύ μακριά, στο μέλλον, πόσο, δεν μπορώ να σκεφτώ, πολύ μακριά να σκεφτώ. Και έχω μπροστά μου μια έκφραση, μια σκέψη, μια ολάκερη ζωή για όλους τους ανθρώπους. Και είναι μια λέξη με μερικά γράμματα. Και όμως πάνω σε αυτή τη λέξη πάτησαν άνθρωποι, πολιτισμοί, καταστάσεις, γεγονότα, συναισθήματα, έρωτες, πολιτικές, φιλοσοφικές, οικονομικές, πολλών ειδών καταστάσεις. Απάντηση δεν ήρθε, λύση δεν βρήκαμε και όμως επιμένει, γιατί αρέσει και είναι γλυκιά στα αυτιά. Ελευθερία! Θαυμάσια λέξη, θαυμάσιος τίτλος. Όταν θέλεις κάποιον να τον αγκιστρώσεις ή να τον πάρεις κοντά σου και να τον κάνεις ό,τι θέλεις, επειδή πιστεύει, επειδή είναι κάπου κλεισμένος, επειδή είναι κάπου ασφαλισμένος, έχει μια γλυκιά έκφραση. Δεν είσαι ελεύθερος. Α, λοιπόν, πώς να χαρίσω. Όχι, ελεύθερος. Και βγαίνει το αρνί από το μαντρί και δαρπάζει ο λύκος και μετά κόκαλα και χνούγια θα μείνουν κάτω στο χορτάρι. Θα πει, μα πώς τα λες, θα είμαστε ελεύθεροι. Ναι. Αν δείτε, φίλες, οι πιο μεγάλες θεωρίες και φιλοσοφίες ανά τον κόσμο και οι πιο μεγάλοι ψευταράδες στον κόσμο, πάντα είχαν αυτές τις εκφράσεις στα χείλη τους. Ελευθερία. Ελευθερία. Και σου λέει κάποιος έτσι πολύ απλά, εγώ είμαι ελεύθερος, δεν πιστεύω σε τίποτα, θαυμάσια. Αλλιά, πόσο πραγματικά, να πω μια απλή λέξη για να μην την κάνουμε και πολύ βαριά, πόσο βλάκας μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πιστεύει ότι αφού δεν πιστεύει κάτι, αν δέχεται ότι δεν πιστεύει κάτι, είναι ελεύθερος. Υπάρχει ζωντανό όνος στον πλανήτη, παρένθεση, άνθρωπος. Δεν μιλάμε για τον γουρούνι, ούτε για την κότα, ούτε για το σκουλίκι, ούτε για το πουλί. Που να θεωρεί ότι δεν έχει κάπου να πιστέψει και να στηριχτεί. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Διότι και επειδή. Επειδή και διότι. Πολύ απλά, ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον ίδιο τον Χριστό. Τελεία. Δεν έχει άλλο. Ξαναπάλι. Τελεία. Ξαναπάλι. Τελεία. Το κερ. Καταλαβαίνετε. Δεν το δέχονται κάποιοι. Θαυμάσια. Ότι δεν το δέχεται κάποιος, δεν πρέπει να πείτε αυτό, δεν υφίσταται. Τα αφήνω όμως αυτό στην άκρη, αλλά θέλω να υπάρχει στην άκρη του μυαλού σας για να το κολλήσουμε στο τέλος που θα κλείσουμε όμορφα με δύο απλές άλλες σκέψεις. Δεν πιστεύει κάτι αυτός ο άνθρωπος. Τότε λοιπόν, πώς ζει? Δεν θα έχει μια αφετηρία, ένα εφαλτήριο, μια άκρη, μια γραμμή, μια ράγα. Εγώ σου λέω είμαι ελεύθερος. Δεν θα μου πει εμένα τι θα κάνω, παπάς. Θαυμάσια. Εγώ είμαι ελεύθερος. Δεν κολλάω στα βιβλία. Ποια μόρφωση για πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι ελεύθερος. Εγώ έχω πολλούς έρωτες. Με ένα θα κολλήσω. Ελεύθερος. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Έρχονται οι κυρίες, κάνουν απίστευτες εκτρώσεις και σου τραγουδούν. Τραγουδώ τον έρωτα. Δεν μπορεί μια εμένα εγκυμοσύνη να μου χαλάσει τα νιάτα και την ομορφιά μου. Δώσε το παιδί στα σκουπίδια. Ζήτω ελευθερία λοιπόν. Ομορφιές. Βέβαια αυτή η κυρία ξεχνάει πολύ καλά ότι δεν θα υπήρχε καν στην κουβέντα, στην παρέα μας, στη σκέψη μας, στις διαδηλώσεις, αν η μητέρα της ζούσε τον έρωτα και την παιδί στα σκουπίδια από πολύ μικρή. Μια παρατήρηση, την αφήσαμε στην άκρη, σημείωσε το κάπου εκεί δεξιά να το θυμάστε, σαν γύρω παρακάτω. Και μιλάμε για ελευθερία. Και μιλώ για ελευθερία. Και επεκτείνω τη σκέψη μου από ένα προς τα σας. Και έρχομαι στον πρώτο χώρο μας, το σπίτι μας. Είσαι ελεύθερος? Βεβαίως. Θέλω να κινούμε και να ζω ελεύθερα, δηλαδή ασίδωτα. Θαυμάσια. Μόνο υπέροχο και μοναδικά. Έλα λοιπόν από το σπίτι σου να ξυλώσουμε την πόρτα ασφαλείας με το μεγάλο κλειδί και το σύρτη από πίσω και βάλε μια κουρτίνα. Ελεύθερος. Δεν μπορεί κάποιος να σου πει σε ένα φίλο να κλείσει την πόρτα. Εγώ θέλω να πιένω όπου θέλω. Βάλε την πόρτα. Αύριο το πρωί θα είναι στο σπίτι σου όλο το Πακιστάν και θα πίνει καφέ. Μα δεν έχει μα, έχει μου. Έλα από την άλλη πλευρά του σπιτιού. Τι, κάγκελα. Καταλαβαίνεις, ελευθερία, εγώ θέλω να περπατώ, θα μου κόψω μέσα τα κάγκελα, εγώ θέλω να περπατώ και να πετάω. Βγάλε τα κάγκελα. Άμα είσαι Batman, καλός. Αλλιώς, ταξίδι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω. Ελευθερία, πατάω γκάζι και φεύγω. Ξύλωσε από το αμάξι το φρένο. Το ξυλώνεις και πάτα γκάζι και μετά ραντεβού στον Άγιο Πέτρο. Γλυκά, απαλά, ταπεινά. Βλέπετε, φίλοι μου, ότι αν δεν βάλουμε όρια στη ζωή μας, δηλαδή σκλαβιά, κρατήστε το γι' αυτό, τότε δεν μπορούμε πραγματικά. Λέει κάποιος Αμερικάνος φιλόσοφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, να δείτε το πόσο πολύ, αλλά μου άρεσε αυτό που είπε. Ελευθερία. Το δικαίωμα να διαλέγεις τα δεσμά σου. Ανάλογα λοιπόν τα δεσμά που έχεις, θα πετάξεις και ψηλά. Θα μπορούσε να πει ο αετός, είμαι ελεύθερος, κόβω τα φτερά, με βαραίνω τα φτερά μου. Άντε πέτα. Θα μείνεις κάτω κοτόπουλο. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Ούτω καθεξής.
Να λοιπόν φίλοι μου που ένας τίτλος έχει περάσει πολύ όμορφα στους νέους με τις απεργίες, με τις πορείες, τους εργαζομένους, τις ιδέες, αντιλήψεις, τις καταστάσεις φιλοσοφικές, θρησκευτικές, ελευθερία. Και τι είναι ελευθερία, να κάνω ό,τι μου καπνίζει στο κεφάλι. Και το κάνεις. Και ποια είναι η κατάληξη. Σπασμένα μούτρα, ρημαγμένα κόκαλα και αίματα. Μια ζωή κατεστραμμένη, νιάτα πεταμένα στα σκουπίδια και αφού ο καιρός περάσει, τη φύγει η ένταση, η κάψα, τα δικαιώματα, ο πολίτης, οι πορείες, οι επαναστάσεις, οι καταλήψεις, εγώ αυτά όλα. Θα λες, τι ήταν. Τίποτα. Ελευθερία στη γνώση. Θαυμάσια. Και μπαίνει στον χώρο του πανεπιστημίου και υπάρχει ό,τι θέλετε. Από ναρκωτικά, από πορνεία, από όπλα. Τι μπορεί. Ελευθερία. Να χαρώ την ελευθερία. Ομορφιές. Δεν υπάρχει αστυνομία που καταδυνοστεύει. Και καλά θα κάνει και δεν υπάρχει. Αφού κρίνουν υπεύθυνοι να μην υπάρχει. Και τα ναρκωτικά, η πορνεία, τα πιστόλια και όλα αυτά που γίνονται καθημερινά. Είναι κάπως σαν ελευθερία, αλλά δεν μοιάζει ακριβώς. Δεν είμαι σίγουρος, δεν κατάλαβες καλά. Είναι κάπως αλλιώς. Έχουμε το δικαίωμα να χαρώ δικαιώματα. Επιστρέφω πάλι κι όμως. Και λέμε λοιπόν για ελευθερία. Ποια είναι ελευθερία, θα μπορούσε να πει το τρένο. Δεν θέλω τη ράγα, με δεσμεύει. Θέλω να πηγαίνω παντού. Δεν θα πάει απλά πουθενά. Μπαίνει στη ράγα, τη στενή, τη σκληρή και πάει μακριά και ταξιδεύει και πάει. Και το αεροπλάνο εξίσου. Φτερά. Μα τώρα με κάνουν μεγαλύτερο. Ξύλωσε τα λέει ο ειδικός. Θα ξύλωνε, άντε πέτα. Πού θα πας, εδώ. Μα δεν έχει. Φίλοι μου, σε κάθε πράγμα στη ζωή μας, άμα δεν υπάρχει νόμος, άμα δεν υπάρχει όριο, άμα δεν υπάρχει γραμμή, άμα δεν υπάρχει κατεύθυνση, άμα δεν υπάρχει πλεύση, άμα δεν υπάρχει αυτό όπως το είπα και πριν από λίγο. Όριο, δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Και ελάτε λοιπόν να διαλέξουμε τα όρια μας. Πρώτος ξεκινώ. Και λέω, διαλέγω τα όρια του Θεού. Θαυμάσια θα μου πεις. Έχεις πολλά λάθη. Να το συζητήσουμε. Εσύ διαλέγεις τι. Εγώ διαλέγω να κάνω ό,τι μου καπνίσει. Και αυτό είναι ένα όριο. Όχι, λες. Δεν είναι όριο. Θα σε πω αμέσως. Κάνεις ό,τι θες στην κεφάλα. Θα μπορούσες να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Όχι. Τι θέλεις. Αυτά που έμαθες. Αυτά που σε είπαν. Αυτά που σε δίδαξαν. Αυτά που σου διέλυσαν το μυαλό και στο τρύπησαν μέχρι μέσα. Να είμαι ελεύθερος και να κάνω ό,τι μου καπνίζει, δηλαδή αποτέλεσμα του εγωισμού, της θέλης και της παιδείας μου. Ποια είναι η παιδεία που έχεις, καμία. Και κάνεις λοιπόν ό,τι βλέπεις, ό,τι σε λένε. Βλέπουμε λοιπόν άνθρωποι σε διάφορα πολιτικά ρεύματα, ελευθερία. Κι όμως για ακριβώς οι θύνοντες, οι αυτοί που είναι πίσω τους και τους οδηγούν, έχουν συγκεκριμένες γραμμές και πλεύσεις και πηγαίνουν. Και σου λέω παράδειγμα, θα κάνουμε πορεία. Για ποιο λόγο, γιατί η παιδεία, ξέρω εγώ, δεν είναι καλή. Τι έχει η παιδεία. Είναι λέει κατεστραμμένα τα θρανία. Και ποιος θα χαλάσει. Εγώ και εσύ. Δεν χαλάσει τα πόντα. Πάρτε μια ωραία αίθουσα, φτιάξτε κομπλέ με τα ερκοντήρια, με τα θρανία, με τα εργαστήρια, με όλα, με τις πόρτες, με βαμμένα, με τους πίνακες, με αυτά όλα μέσα. Τις γυάλες, αυτά τα χημεία, όλα. Και κλείστε. Και αφήστε 37 εκατομμύρια χρόνια. Ανοίξετε μετά. Θα είναι απλά σκονισμένοι. Κάποιοι δεν είναι σπασμένα τα θρανία, χαραγμένα, κάποιοι τα ρήμαξε. Δεν μπορεί λοιπόν εσύ, κύριε φίλε, νεαρέ, να μου λες ότι εγώ θα κάνω περίεργα για τα σπασμένα θρανία, αφού εγώ και εσύ τα σπάσαμε. Βγαίνουμε, παίρνουμε τα βιβλία και τα σκίζουμε. Θέλω με βιβλία αυτή. Ρε φίλε, κάποιο έσχισε τα βιβλία αυτά. Κάποιο τα χάλασε τα βιβλία αυτά. Κάποιο τα ρήμαξε. Στις εστίες παλαιότερα θυμάμαι, δεν έχουμε λέει τουαλέτες, αυτά σπασμένα όλα. Ποιο τα χάλασε. Κανείς. Εγώ και εσύ μπήκαμε, δικιάζουν μπαμ μια κλωσιά. Δικιάζουν μπαμ και σε μια κλωσιά. Και ένα χαρό. Και μετά περίπου δεν έχουμε λέει μπάνια. Τρία. Τι είπα να πει, ξέρω εγώ αυτό. Φίλε, φίλες, ο νόμος και ο όρος και η σκέψη κάποιες φορές και το συνέστημα της ελευθερίας είναι γλυκό στον άνθρωπο γιατί είναι πλασμένος από το Θεό να θέλει να φύγει ψηλά και να πάει ελεύθερα να ανοίξει. Αλλά πώς θα ανοίξεις αν δεν έχεις φτερά, πώς θα πετάξεις αν δεν έχεις γνώση, πώς θα μπορέσεις να μιλήσεις με τον εαυτό σου και με τον γύρο άμα δεν ξενύχτεις πάνω σε βιβλία και γνώσεις επιστημονικά και μη για να μάθεις πράγματα. Δέρμευσες την υγεία σου, το χρόνο σου, την ξεκούρασή σου, την καλοπέραση και διάβασες και έμαθες και τώρα ξέρεις. Θα έλεγα ελεύθερο θα λέει ο γιατρός, δεν άνοιξε ούτε ένα βιβλίο. Τι μπορεί να κάνει. Σου λέει εγώ ρε φίλε δεν μπορώ να χάνω το χρόνο με βιβλία, θα πάω να κάνω ένα χειρουργείο. Παίρνει ρε λέει και ξεκινάει και για μάτι βγάζει καρδιά. Δίπλα δεν είναι. Τι πειράζει, μωρέ. Έχουμε δύο μάτια. Θα μείνει και ένα. Πειράζει. Καρδιές έχουμε. Θα βάλω μια πλαστή από ένα γουρούνι. Δεν πειράζει. Όλα φίλοι μου στη ζωή έχουν κάποιο νόμο και κάποιο τίμημα. Και λέγω λοιπόν τα δεσμά μου. Και εμένα τα δεσμά μου είναι ο Θεός. Και τι μου λέει. Να αγαπάς. Να αγαπώ. Να συγχωρώ. Και συγχωρώ. Μην κρατάς κακία. Και δεν κρατώ κακία. Βοήθα το φουκαρά το φτωχό. Και τον βοηθάω. Δέξω βοήθεια από αυτόν που μπορεί να σε βοηθήσει. Και τι δέχομαι. Τι καλύτερο. Είναι κακή αυτή η ελευθερία. Εσύ όμως τι κάνεις, έχω ελευθερία. Πάω από
μπορντέλο σε μπορντέλο. Πάω από ξενύχτη σε ξενύχτη. Από κρασί σε κρασί. Από τεμπελιά σε αδιαβαστία και από εκεί σε πορεία. Και από εκεί στην παρέλα να ξεκουραστώ και να καώ το καλοκαίρι. Όλο το χειμώνα κάθομαι και το καλοκαίρι ξεκουράζουμε στην παραλία. Ποια είναι η διαφορά μας λοιπόν? Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε και δυο την λεγόμενη ελευθερία μας ή τα δεσμά μας. Να όμως τεράστια διαφορά. Για σκεφτείτε λοιπόν. Θα μπορούσαν όλα αυτά που συνέβησαν στον κόσμο από θαύματα της επιστήμης, τεχνολογίας κλπ. Να μην υπάρχουν πίσω από αυτά άνθρωποι που κουράστηκαν, που ξενύχτησαν, που διάβασαν, που ξαναδιάβασαν, που κάναν πειράματα και ξαναπειράματα και ξαναπειράματα. Για να όλα αυτά θα λέγανε ελευθερία, φίλε. Πια ευλεύρα, παρά τα μου εδώ ξενύχτη στο ξενύχτη. Όχι όμως. Δεν προχώρησε έτσι ο αθλητισμός. Δεν προχώρησε έτσι η επιστήμη, η ιατρική, η νομική, η ψυχολογία. Όχι, δεν προχώρησαν έτσι. Με άνθρωποι που κουράστηκαν, που σκίστηκαν, σύνθλιψαν κορμί, σώμα και ψυχή. Κορμί εννοώ την ύλη, σώμα εννοώ το γενικότερο. Για να φτάσουμε τα σημερινά κλασικά μεγάλα αποτελέσματα. Όμως, φίλοι μου, πάντα στον άνθρωπο εντυπωσιάζει η έκφραση «Ελευθερία! Είμαι ελεύθερος εγώ!» Και άμα συγκύρισε, μου πεις «Φιλαράκι, και ποια είναι η ελευθερία που έχεις?» Δεν ξέρει. Απλά να κάνω ό,τι έχω στο κεφάλι μου. Και αν ρε φίλε, είσαι Άγιος Αγία, να πω «Έχεις καλά μέσα σου». Μα τα στοιχεία μας βλέπετε τι είναι. Και θέλετε να δούμε. Φτιάξτε την ελευθερία στον κόσμο όταν κάνει ο καθένας στήλο όπως βλέπουμε σήμερα. Ό,τι θέλουμε. Στο παρκάρισμα, στη διακίνηση, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην οικογένεια, στον έρωτα. Έχουμε ελευθερία και χαρά πουθενά. Αποτέλεσμα πουθενά. Ειρήνη, πραότητα, γαλήνη πουθενά. Μια φορά ακόμη. Πουθενά. Μια φορά πουθενά. Το καταλάβατε. Πουθενά, το είπα εγώ τελευταία. Έχουμε ελευθερία. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Για πέστε μου, πού είναι τα αποτελέσματα? Πήραμε μια κοινωνία μόνη μας και είπαμε δεν είναι καλή θρησκεία, του στα σκουπίδια, καλός, πήραμε το Θεό, τον κάναμε ένα παλιό χαρτάκι, το πέσαμε στα δάκτυλά μας, το πετάξαμε στη θάλασσα και ξεκινήσαμε μόνοι μας ελεύθεροι, αλλά πάλι με θεωρίες στο κεφάλι μας να φτιάξουμε τον κόσμο ελεύθερα, για τον έρωτα, για την ειρήνη, να μην υπάρχει πόλεμος, για την υγεία, για τη διαφορετικότητα, να χαρώ από άλλος από άντρα γίνεται γυναίκα και αυτό είναι ελευθερία, να χαρώ, okay. Όλα αυτά τα κάναμε. Αλλά χαρά, αλλά ειρήνη, δεν υπάρχει πουθενά. Και βλέπεις έναν άνθρωπο, ο οποίος ακολουθεί απελευθερωμένος από όλα αυτά τα πράγματα, αυτά που λέει ο Θεός, και είναι ήρεμος, και είναι ήσυχος. Τον βλέπεις να πέρασε δρόμο και λες, τι είναι αυτό το ανθρωπάκι, ούτε καλημέρα. Κι όμως του γυρίζεις βοήθεια και την έχεις απλόχερα. Του ζητάς μια καλή πράξη και την κάνει αμέσως. Του ζητάς να σε βοηθήσει κάτι και είναι εκεί. Τον έβλεψε κάτι και συγχώρεσε πριν του πεις, την έχει δώσει 17 φορές. Και λες, μα αυτός άνθρωπος τι έχει και είναι ήρεμος. Και δεν κάνει καυγά και πηγαίνει παρακάτω και είναι μορφωμένο. Και μπορεί να είναι και γιατρός, μπορεί και καθηγητής πανεπιστήμιο, μπορεί και μεγάλος αθλητής, μπορεί, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και ένας απλός άνθρωπος στο χωράφι, να έχει κάποια ζωντανά, να βάζει ντομάτες στον κήπο του. Είναι όμως ήρεμος, ήσυχος και δεν θα κάνει καυγά και δεν θα κρατήσει κακία και θα αγαπήσει και δεν θα στενοχωρήσει και θα είναι παρακάτω, παρακάτω και θα πηγαίνει όμορφα και θα έχει νόημα. Και στον ύπνο θα κοιμάται όμορφα, γλυκά και χαλαρά, απλά και ταπεινά. Με έλεγε φίλος. Ο οποίος έχει δικό του φαρμακείο και είναι μέσα στα πράγματα δηλαδή, των φαρμάκων, ότι τα ψυχονευρολογικά και γενικότερα φάρμακα είναι πάνω από τα 50% των φαρμάκων. Βάλετε φάρμακα για μάτια, για χέρια, για πόδια, καρδιές, γυναικολογικά, για άντρα, για, και αυτά είναι λιγότερα από τα ψυχοφάρμακα. Να η ελεύθερη μας που μας κατήντησε. Φάρμακο για να κοιμηθώ, φάρμακο για να χαρώ, φάρμακο για να κάνω έρωτα, φάρμακο γιατί πονάει αυτό, φάρμακο για το άλλο. Μα ελευθερία. Μα εμείς χτίσαμε τη ζωή μας. Μα εμείς την απλώσαμε και πήγαμε παντού. Μα εμείς θέλαμε να κάνουμε νόμους, πολιτισμούς και να μην έχουμε πάνω από το κεφάλι μας το Χριστό και το πετάξαμε. Και καλά το κάναμε, αφού δεν τον θέλαμε. Και τώρα πήραμε μια κοινωνία στα χέρια μας και τη διαπλάθησαμε όπως ακριβώς θελήσαμε. Με ιδέες, με θεωρίες, με σκέψεις, με γι' αυτό. Ό,τι υπάρχει. Πολιτικά, οικονομικά, παιδεία. Να τα αποτελέσματα. Εγκλήματα. Πόλεμοι, μοναξιά, παράπονα, δυστυχία, λαϊλασία συναισθημάτων, καταστροφή, ενοχές. Λοιπόν. Πού είναι η ελευθερία μας? Εμείς δεν τη φτιάξαμε, εμείς δεν τη θελήσαμε, εμείς την ακτοποιήσαμε και κάναμε ανθρώπων έργα. Λοιπόν, πού είναι αυτή η ελευθερία, πού είναι η χαρά μας? Και απλώς ο άνθρωπος, ο ανώνυμος, ο ήσυχος, αυτός που πιστεύει, προσέξτε, όχι με μεγάλα λόγια, μη φύγουμε σε άλλα πράγματα. Ήσυχος, ταπεινός, μεταπιστεύωτο και είναι μες στο χαμόγελο. Και λες, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει προβλήματα και αν έχει. Δεκαπλάσια από τα δικά μας, αλλά πάντα έχει κάπου να κουμπάει το Χριστό. Εσύ, άμα πικραθείς φουκαρά που είσαι ελεύθερος και είσαι πλην του Θεού, πού θα κουμπίσεις? Στο φίλο μου, θα παίζετε παρέα.
Ένας έχει καρκίνο και τρελαίνει το. Άλλος έχασε τη φίλη του, τρελαίνει το. Άλλος έχει το θέμα υγείας, έχει το πόδι, το μάτι, τη δουλειά του, το εγώ. Τρελαίνεται. Γιατί δεν έχει να ακουμπήσει κάπου. Είσαι άνθρωπος. Πού θα ακουμπήσεις? Πού? Σε αντιλήψεις, τους πολιτικούς μας, στα οικονομικά μανιφέστα, στην παρέα. Δεν μπορεί κανείς να στηρίξει. Είναι και αυτός ήδη κουρασμένος και έτοιμος να πέσει. Και έρχομαι, φίλοι μου, να κλείσω μια θαυμάσια υπέροχη εικόνα που γνώρισα και άκουσα και με έδωσε πραγματικά αυτό που λέμε την ελευθερία της καρδιάς και του πνεύματος. Στη Σερβία, και όχι μακριά από εδώ, αν δεν ξέρετε πού είναι η Σερβία, ανοίξτε το χάρτη, είναι πολύ κοντά. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος από ένα ατύχημα δούλευε μόνο ο λαιμός του. Τίποτε άλλο. Ούτε χέρια, ούτε πόδια. Ούτε έβλεπε. Μόνο αυτιά. Μιλούσε, όπως μιλούσε, καταλαβαίνετε πώς είναι τα θέματα αυτά, και τίποτε άλλο. Λοιπόν, κι όμως, αυτός ο άνθρωπος περνώντας μια μέρα έξω από το σπίτι της Σερβία, είχε σχεδόν βγάλει το κεφάλι του στο παράθυρο και ήταν μέσα στο χαμόγελο. Και τον ρώτησε κάποιος, γνωστός μου, αφού είδε την κατάσταση, ενημερώθηκε, πλησίασε για να μάθει. Και του λέει, χέρια δεν έχεις, πόδια δεν έχεις, μάτια δεν έχεις, και γελάς. Και απάντησε, έβγαλα το κεφάλι μου για να ακούσω στον δρόμο τους ανθρώπους που περνούσαν και πηγαίνουν στις δουλειές τους, να καταλάβω τη φύση, και είμαι τόσο χαρούμενος που ακούω. Δέστε. Δέστε επίπεδο ανθρώπου, μόνο αυτιά ο φουκαράς. Κλειδωμένο σε μια καρέκλα. Με παιδί που είχε μια πολύ καλή κυρία, μια καλή κοπέλα, γυναίκα του, και ήταν πράγματα διαφορετικά και τον βοήθησε. Αλλά αυτό είναι προσωπικό το θέμα. Και εμείς πόσα δεν έχουμε. Και μου φταίει το ποτό, το ρούχο, το παντελόνι, η γυναίκα, ο φίλος, ο γείτονας, ο πολιτικός. Όλα μας φταίνουν. Γιατί? Γιατί μέσα μας, φίλοι μου, δεν υπάρχει αυτή η πραγματική ελευθερία. Είμαστε κολλημένοι και δεσμευμένοι σε πράγματα σκληρά. Τι είπε ο πολιτικός, τι έκανε η ομάδα, τι έκανε η κοπέλα, τι έκανε αυτός, εκείνος με γέλασε, θα τον γελάσω κι εγώ. Α, εσύ είμαι κι εγώ τώρα. Τώρα εσύ με κορέψει μια φορά. Εγώ 18 φορές. Τώρα δεις εγώ ποιος είμαι. Ποιος είσαι? Τίποτα. Ο Γιώργος. Αυτά. Okay. Ένα λοιπόν άνθρωπος που δουλεύει μόνο αυτιά και δουλεύει το μυαλό του. Τίποτα. Μάτια όλα αυτά, χέρια, πόδια, σκουπίδια. Και χαμογελάει και σου λέει: εγώ είμαι καλά. Γιατί έχω μόνο τα αυτιά μου και ακούω τους ανθρώπους και ακούω τα ζωντανά, ακούω τα πουλιά, ακούω τη φύση, δεν ξέρω κλπ. Και χαίρομαι και ζω. Και εγώ πόσα πράγματα έχω. Και όλο με στη μουρμούρα. Και να μουρμουράμε και με στα νεύρα. Και το παραμικρό καυγάδε. Γιατί μέσα μας, φίλε, εκεί κατά λίγο, τα δεσμά μας είναι πολύ σκληρά. Φτιάξαμε τη ζωή μας μόνοι μας, μόνοι στέλνοντας κι εμείς φτιάξαμε κάπου να μπούμε μέσα. Και αυτά τα δεσμά είναι πολύ σκληρά, είναι θλιβερά. Δεν γευτήκαμε ποτέ, γνωρίσαμε ατέλειωτες γυναίκες και άντρες στο κρεβάτι. Χάρα στον έρωτα δεν βρήκαμε όμως. Κάναμε πολλές φιλίες και μεγάλες φιλίες, με μεγάλα ξενήθια, γλέντια, κρασιά. Φιλία δεν υπάρχει όμως. Και πήγαμε τεράστιες διακοπές και γύρισαμε και ήμασταν τόσο μόνοι και έρημοι. Και μετά πήγαμε σε δουλειές και με πολλά χρήματα και χωρίς χρήματα. Και πάλι έρημοι είμαστε και πάλι μόνοι καταλήξαμε. Και πού καταλήγουμε? Μωρέ, να, μόνος φεύγεις, μόνος γυρνάς. Μα τι λες? Μα έφτιαξε τη ζωή σου ελεύθερος και διάλεξε να μην έχεις κανένα δεσμό πάνω από το κεφάλι σου, όπως μου είπες. Γιατί είσαι πικραμένος? Και ο άνθρωπος απλός που διάλεξε το δεσμά, ένα δεσμό, ένα να έχει μόνο δεσμό. Ένα πιάσιμο, ένα κράτημα από το Θεό. Και είναι άνετος. Και γουστάρει και με το ψωμί, γουστάρει και με το τυρί. Με μια απλή κυρία και είναι ευτυχισμένο. Μια απλή βόλτα και είναι χαρούμενος. Και βοηθάει, προσφέρει, στέκεται και λες, μα τι, δεν ξέρω γιατί τρέχα βρέστο. Κλείνοντας, φίλοι μου. Ναι, από πολύ παλιά στον άνθρωπο επηρεάζει πολύ το θέμα ελευθερίας. Είναι καλό όμως να δούμε ποιος μας τη δίνει και πού τη βρήκε. Ο Θεός, φίλοι μου, είναι Θεός και δίνει την ελευθερία. Αυτός που θα μας τάξει ελευθερία, πολιτικός είναι, έρωτας είναι, οικονομολόγος είναι, φίλος είναι, πού τη βρήκε, σαν τι μας τη δίνει και πού τη βρήκε αυτός και μας τη δίνει. Βλέπετε λοιπόν ότι θέλοντας και εμείς έχουμε όρια αφού είμαστε άνθρωποι και θα διαλέξουμε δεσμά. Ας φροντίσουμε λοιπόν αυτά τα δεσμά να μας αφήνουν πραγματικά ελεύθερα, όπως τα δεσμά του βάρους του φτερού, των φτερών του αετού. Τα ανοίγει και πετάει ψηλά και χάνεται. Σταμπέλος Κλήμης.